Πολύ ωραία, δεκτό. Θέλω να μου πεις τώρα ποια είναι η μεγαλύτερη υπερβολή που έχεις ακούσει για το άτομό σου, είτε σε κάποια εκπομπή να λένε κάτι για σένα και είπες έλεος, είτε να το δεις γραμμένο κάπου, σε κάποιο περιοδικό, σε κάποια εφημερίδα. Να θυμηθείς μια πολύ μεγάλη υπερβολή που έχει υποθεί για σένα. Ναι. Κοίταξε, δεν θα σου πω κάτι που αφορά στα προσωπικά, γιατί συνήθως οι υπερβολές γράφονται, ότι χωρίζω, ότι παντρεύομαι, ότι είμαι εγγύς. Θα σου πω κάτι που είχε γραφτεί, ήταν τεράστια υπερβολή και ήταν και το μόνο δημοσίευμα που έτσι με είχε νευριάσει, παύλα στεναχωρήσει. Είχαν γράψει πριν από 2 χρόνια ότι είμαι στα πρόθυρα νευρικής ανορεξίας, κάτι που ήταν τραγικό και με είχε ενοχλήσει. Και φυσικά δεν ίσχυε. Γιατί αυτό τώρα είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα και δεν μπορείς να γράφεις. Και πολύ άσχημα. Κάτι, ναι, έτσι, χωρίς να το έχεις διασταυρώσει. Που και να το έχεις διασταυρώσει θέλει ένα λεπτό χειρισμό. Οπότε ήταν μια υπερβολή που είχε γραφτεί για μένα και ήταν πάρα πολύ άσχημα.